Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2022, και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κρυπτόβιο, ο οποίο δεν έχει δημιουργήσει σε καμία περίπτωση ένα Telegram channel. Ουσιαστικά, κάποιο χρησιμοποιεί την επωνυμία του ώστε να δημιουργήσει ένα Telegram channel και σε καμία περίπτωση αυτό δεν ανήκει στον πραγματικό κύριο κρυπτόβιο, ο οποίο, αν δεν γνωρίζετε, είναι ένα κανάλι στο YouTube που ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα. Και αυτό είναι και ένα από του βασικού λόγου που εγώ δεν θέλω να κάνω Telegram, γιατί ξέρω ότι αργά ή γρήγορα κάποιο θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα και να με μιμηθεί και να σα προτείνει πράγματα τα οποία εγώ δεν θα πρότεινα ποτέ μου. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό εδώ πέρα το έγγραφο. Τι λέει αυτό το εξαιρετικό έγγραφο, κατά τη γνώμη μου. Ουσιαστικά λέει ότι η Ripple έχει πρόσβαση στα αρχεία τη SEC σχετικά με το γιατί το Ethereum και το Bitcoin δεν είναι security, μετοχέ, είναι απλά νομίσματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι αρχικά η SEC μήνυσε τη Ripple ότι το νόμισμά τη είναι security, είναι μετοχή, δεν μπορεί να είναι απλό νόμισμα και γι' αυτό το λόγο είναι στα δικαστήρια. Εδώ και κοντά δύο χρόνια. Η Ripple βρήκε ουσιαστικά ότι παλαιότερα ο Χίνμαν είχε πει σε μια δήλωσή του ότι το Bitcoin και το Ethereum είναι νομίσματα, δεν είναι μετοχέ. Και ουσιαστικά είχε ζητήσει από τη SEC να δώσει αυτά τα έγγραφα για να δει για ποιο λόγο δεν είναι μετοχέ και είναι απλά νομίσματα. Παρ' όλα αυτά η ΣΕΚ είπε ότι όχι, δεν θέλω να σου δώσω αυτά τα αρχεία, διότι πρώτον, αν στα δώσω, μάλλον θα χάσω τη δίκη. Και δεύτερον, η ΣΕΚ είχε πει ότι αυτά είναι το απόρριτο δικηγόρου πελάτη, και αυτό το λόγο δεν μπορώ να στα δώσω. Αλλά το δικαστήριο είπε ότι όχι, η ΣΕΚ θα δώσει αυτά τα αρχεία στη Ρίπλ. Οπότε η Ripple σε λίγε μέρε θα έχει πρόσβαση στα αρχεία τη ΣΕΚ, τα οποία ο Χίνμαν είχε πει για ποιο λόγο το Bitcoin και το Ethereum δεν είναι Μετοχές είναι απλά νομίσματα. Και όσο εκεί πέρα βρήκε το κλειδί για να νικήσει την δίκη και... Να ανοίξει και το δρόμο στα υπόλοιπα κρυπτο να χρησιμοποιήσουν τα ίδια όπλα αν είσαι εκκινηθεί εναντίον του, όπω το BNP που κάτι ακούγεται. Και συνεχίζουμε εμεί στην 3R Capital που τα δικαστήρια που είναι υπεύθυνα για τι πτωχευμένε εταιρείε στην είπα πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία τη 3R Capital και πολύ καλά έκαναν κάτι την ταπεινή μου άποψη με του ιδρυτέ τη 3R Capital να είναι άφαντοι. Και συνεχίζουμε στο Celsius το οποίο καταφέρνει να και αποπληρώνει το τελευταίο δάνειο που έχει στα DeFi και κατάφερε. Fed να ξεκλειδώσει μια εξασφάλιση 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσο όμω καλά να ακούγονται όλα αυτά, δυστυχώ το Celsius από μόνο του κήρυξε πτώχευση και έχει πάει στι ρυθμιστικέ αρχέ, δήλωσε πτώχευση και ζητάει βοήθεια πλέον ώστε να μπορέσει να τακτοποιήσει όλε τι υποχρεώσει του. Και συνεχίζουμε εμεί στο Polygon που είναι μέσα στου 6 επικρατέστερου παίχτε για να μπουν στο Disney Accelerator. Το φετινό πρόγραμμα της Disney έχει στόχο την ευπαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα και το μετασύμπαν, το metaverse και το polygon είναι μέχρι στιγμή το μόνο έργο blockchain που γνωρίζουμε να είναι μέσα στου επικρατέστερου για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Και άμα μπει, απλά θα του ανοίξει η Disney μία κάνουλα και θα του πετάει απλά λεφτά για να φτιάχνει πράγματα για την Disney και θα υπάρχει τεράστια ανάπτυξη για το Polygon όπως καταλαβαίνετε. Και συνεχίζουμε εμείς στο Sandbox για άλλη μια μέρα με τον Tony Hawk ο οποίος είναι ο καλύτερος παίχτης skateboard στον κόσμο να συνεργάζεται με το Sandbox για να κατασκευάσει το μεγαλύτερο πάρκο skateboard στον κόσμο μέσα στο Sandbox. Εξαιρετικά νέα για το Sandbox για άλλη μια μέρα και συνεχίζουμε εμείς στην κρυπτογορά η οποία είναι θετική και χαρούμενη. Εκτές το bitcoin είχε πέσει έως και κάτω από τους 19.000 δολάρια και ο κύριος λόγος ήταν ότι τα νούμερα του πληθωρισμού στην Αμερική ενώ ήταν να πάνε στα 8.8 εκεί πέρα υπολόγιζαν τους ανέβηκαν στο 9.1%. Τεράστιος πληθωρισμός στην Αμερική κυρίες και κύριοι. Όχι ότι η Ευρώπη πάει πίσω αλλά η Αμερική καλώ ή κακό είναι αυτή που κινεί τα νήματα των αγορών στον κόσμο γενικότερα. Και γι' αυτό τη βλέπουμε πιο πολύ. Όποτε η αγορά των κρυπτο καταφέρνει και ισορροπή μαζί με τις υπόλοιπες αγορές μετά από αυτά τα νούμερα που ανακοινώθηκαν. Παρ' όλα αυτά να θυμίσω ότι στις 26 με 27 αυτού του μήνα είναι να βγει η Fed και να ανακοινώσει που θα πάνε επιτόκια με τις τράπεζες. Και όπως είχα πει πριν από κάποιες μέρες ήδη συζητούσαν για 0,75%. Ίσως τώρα είναι περισσότερο. Αναμένουμε να δούμε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 14 Σεβδόμου του 2022. Να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.